Μικροκαλοκαίρι επιφυλάσσει στους κριτικούς και τους επισκέπτες το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, ωστόσο παρά το γεγονός ότι ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει και αύριο τους 32 βαθμούς, σε πολλές περιοχές πολύ γρήγορα θα υποχωρήσει. Από την Δευτέρα βέβαια και μάλιστα από την Κυριακή το βράδυ προς τη Δευτέρα αναμένεται ότι η θερμή αυτή αέρια μάζα υποχωρεί και στη θέση της έρχεται μια ελαφρά ψυχρότερη αέρια μάζα η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι φθινοπορεινού χαρακτήρα διατηρώντας όμως καλές καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής στο σκηνικό του καιρού θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα, οι βοριάδες που θα πνέουν ενισχυμένοι από τη Δευτέρα αναμένεται να προκαλέσουν κυματισμό στις βόρειες ακτές, απομακρύνοντας όσους απολαμβάνουν μέχρι σήμερα τη θάλασσα. Πάντως, μέχρι την Τετάρτη, η ψυχρή αέρια μάζα που μας επισκέπτεται θα ρίξει τις θερμοκρασίες σε φθινοπορεινά επίπεδα, τις ελάχιστες κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Άρα, θα έχουμε δροσιά έως και κρύο για την ενδοχώρα και τα ορεινά τις βραδινές ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυμαίνονται κοντά στους 25 με 26 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν αύριο όσοι επιλέξουν να χαρούν κάποιο θαλάσσιο σπόρι ή πλωτές διαδρομές με σκάφη στη νότια και δυτική Κρήτη. Και αυτό γιατί ενώ το πρωί οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς με την έντασή τους να αυξάνεται και να φτάνει μέχρι τα 7 μποφόρ. Και αυτό επειδή θα γίνει λίγο απότομα, καλό είναι να το προσέξουμε λίγο ιδιαίτερα. Βέβαια, προς το βράδυ της Κυριακής αναμένεται ότι σταδιακά οι άνεμοι αυτοί θα εξασθενήσουν και θα αρχίσουν να στρέφονται από βορειοδυτικές και σταδιακά έως και βόρειες διευθύνσεις. Η ερχόμενη εβδομάδα προβλέπεται να έχει χαρακτηριστικά φθινοπόρου, καθώς εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας, νέα ψυχρή εισβολή που προβλέπεται να επηρεάσει την Κρήτη από την Πέμπτη, πιθανό να προκαλέσει βροχές στις περισσότερες περιοχές.